Σας μεταφέρω αυτούσιο το κείμενο που έχει υπογραφεί από τους παρακάτω φορείς, Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Πέλλας, Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Έδεσας, Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Γιαννιτσών, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας Πέλλας, Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ημαθίας Πέλλας, Ομάδα Γυναικών Γιαννιτσών Μέλος της ΟΓΕ, Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογος Πέλλας Ενότητα, Αγροτικό Σύλλογος Μεσημερίου Έδεσας, Σωματείο Συνταξίου Φωνήκα Γιαννιτσών και Περιχώρων, Σωματείο Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών, Νομού Πέλλας. Ο λαός της Πέλλας το φωνάζει ξανά, δημόσια δωρεάν υγεία για όλο το λαό με νοσοκομεία και κέντρα υγείας πλήρως στελεχωμένα. Για άλλη μια φορά τα σωματεία μας και φορείς της περιοχής συναντιόμαστε στον δρόμο του αγώνα, παίρνουμε στα χέρια μας την υπόθεση σωτηρίας του δημόσιου χαρακτήρα των δομών υγείας στο νομό. Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση και το κλείσιμο καμιάς κλινικής, κανενός κέντρου υγείας, κανενός νοσοκομείου μας. Συνεχίζουμε και οργανώνουμε τον αγώνα για τις δίκαιες διεκδικήσεις μας, κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας με ακόμα πιο δυναμικές μορφές δράσης. Καμία απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα από τον Υπουργό Υγείας, την κυβέρνηση, από τους τοπικούς βουλευτές και άλλους αρμόδιους που κάθε λίγο δίνουν κούφιες υποσχέσεις ότι από τη θέση που είναι θα δώσουν λύσεις στα αιτήματά μας. Αιτήματα δίκαια που ακουπούν στις ουσιαστικές ανάγκες του λαού μας, που περήφανα και ακούραστα τα τελευταία χρόνια τα διεκδικεί μέσα από πολύμορφες δράσεις που καλούν τα σωματεία και οι φορείς της περιοχής. Παραμένει κλειστή η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Έδεσας. Σε αυτό προσθέθηκε η αναστολή των τακτικών χειρουργείων. Οι λίστες αναμονής για μια επέμβαση παγώνουν, καθώς υπάρχουν μόνο δύο αναισθησιολόγοι. Στα πρόθυρα απόλυτης διάλυσης, η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Γιαννιτσών με ένα μοναδικό παθολόγο. Χωρίς ογκολόγο το ογκολογικό ιατρείο. Παρόμοια προβλήματα και στο ακτινολογικό. Συνεχείς μετακινήσεις γιατρών, εξοντοτικές εφημερίες, εξουθενεμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Παρετήσεις, ασθενείς που αφήνονται ουσιαστικά στο έλεος της μοίρας τους. Διεκδικούμε ένα αναβαθμισμένο, αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό. Απαιτούμε τώρα να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, να στελεχωθούν με πλήρες προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας.